Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και σας έχω έναν εκλεκτό άνθρωπο και σεβαστό πρόσωπο που πραγματικά έχει προκαλέσει στην Ελλάδα. Και έχω κοντά μου τον Παναγιώτη Ψωμιώδη! Καλώς μας ήρθες. Ευχαριστώ και εσένα και τους συνεργάτες και το κανάλι. Το σεβαστό τώρα σε εισαγωγικά, σε άνω κάτω τελεία, εκτός αν πιστεύεις ότι είμαστε διαλυκοί, γιατί εγώ σέβομαι το γυναικείο φύλο από αυτή την άποψη. Άντε να είμαι 5-6 χρόνια μεγαλύτερος από σένα. Δεν έχω κανένα θέμα. Μικρή, μεγάλη, τα αποδέχομαι όλα. Λοιπόν. Όταν σε έφερε η μάνα στη ζωή, σε έφερε σε μένα. Σε έπιασε στην αγκαλιά μου και έλεγα, εντάξει, λέμε γεέ μου το τραγούδι του Κόκοτα. Είμαι αρκετά μεγάλος, όλοι μαζί εδώ δεν κάνετε την ηλικία μου. Όχι, εντάξει, είσαι γεμάτος εμπειρίες. Φέρουμε πιτσιρικάς. Και είσαι. Και ένα χειροκρότημα γιατί είναι πιτσιρικάς. Πρώτα δεν τρέπω να πω ότι είμαι παιδιά 74 κλειστά. Έτσι δεν φαίνομαι. Δεν έχω καπνίσει ποτέ η ζωή μου, δεν έχω πιει καφέδες, αναψυκτικά, υινοπνευματώδη, νερό, γάλα και φυσικό πορτοκάλι. Καλό και για σένα και μπράβο σου και τιμή σου κιόλας. Λοιπόν, θέλω να πούμε κάποια πράγματα, γιατί έχεις κάνει μεγάλο διάβαση στη ζωή σου. Δεν προλάβαμε σε 5 ώρες τώρα να τα κάνουμε. Όχι, ώρες όλα δεν μπορεί. Συντομογραφικά. Πόση ώρα θα με κρατήσει εδώ, 5 ώρες. Μακάρι να ήταν και 5 ώρες. Και θέλεις τώρα σε μισή ώρα να σου πω εγώ την ζωή μου που είναι 10 εγκυκλοπαίδες μαζί. Συνοπτικά καλέ. Τι συνοπτικά και λέξη-λέξη να πάμε, τίτλους να βάλουμε, πάλι δεν γίνεται. Ό,τι καταφέρουμε. Λοιπόν, καταρχήν θα σε ξεκινήσω από παλιά και θα σε φέρω τώρα στο τώρα. Δικά σου είναι. Ποια τα μαλλιά, ναι. Τα μάτια. Α, τα μάτια δικά μου είναι. Δεν φορά φακούς. Συνεμείς θα τελειώσει η εκπομπή τώρα. Έτσι λέω, πιστεύω. Ξέρεις πόσο χρόνο παντρεύτηκα, 51 χρόνια μετά από μισό αιώνα. Τι λες τώρα. Άρα δεν χρειάζεται να σου πω ότι δεν θα τελειώσει η εκπομπή. Να πάμε πάλι από την αρχή. Δεν πειράζει, όχι, το High Channel μαζί είναι εδώ το χρόνο άπτες. Λοιπόν, θα σε ξεκινήσω από κάποιες ερωτήσεις που έχω ετοιμάσει, δηλαδή πώς ξεκινήσεις. Ξέχασες τώρα, πού να ρωτήσεις. Όχι. Σου μου λέω εγώ τι να ρωτάς. Αφού τις ξέχασες τώρα, πρέπει να θυμηθούμε τώρα από την αρχή. Όχι. Θέλω να σε ρωτήσω πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με τα κοινά. Κατά λάθος. Πήγα να βοηθήσω τον τότε υποψήφιο δήμαρχο το 82 του Σωτήρη του Κούβελα. Ήμουν στην ομάδα του, μου λέει αν θες κατέβα. Εντάξει, εγώ δεν είχα καμία σχέση με την πολιτική ούτε η οικογένειά μου. Κατέβηκα και βγήκα πρώτος, 86 πρώτος όλη την Ελλάδα, το 90 βουλευτής, δηλαδή από το 82 μέχρι το 2012 βγαίνω συνέχεια πρώτος, δεν έχω χάσει ποτέ. Και αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, δεν υπάρχει σε καμιά χώρα αυτό. Και η μεγάλη Βούλα Πατουλίδου το είπε κάποια στιγμή στον Ομαρχιακό Συμβούλιο, γιατί νόμιζε ότι θα με κέρδιζε η Βούλα. Μένα δεν κερδίζει κανένας. Με κέρδισε το ψέμα και η υποκρισία και τα δικαστήρια που με στείλανε και όλα ήταν αθωτικά. Θέλω να πω ότι είμαι άλλη περίπτωση εγώ. Δεν είμαι από τον πλανήτη, για παλού έρχομαι. Δεν πειράζει, το αποδεχόμαστε. Ένα χειροκρότημα. Και πόντιος. Και πόντιος, αγαπάμε το πόντο. Λοιπόν, θέλω να σε πάω στην επόμενη ερώτηση. Ναι. Στην πρώτη σου θητεία, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ποια ήταν η δυσκολία που συνάντησες. Και όλα αυτά μιλάς, γιατί για πρώτη φορά το 82 βγήκα πρώτος δημοτικός σύμβουλος. Η δυσκολία είναι ότι ήμουν άσχετος. Έκανα 6 μήνες να μάθω τη λειτουργία και τι πρέπει να λέω. Γιατί κάποια στιγμή, δεν στο κρύβω, ότι σηκώθηκα να μιλήσω τον πρώτο μήνα, έχασα τα λόγια μου και μετά από 6 μήνες ξαναμίλησα. Δεν ήξερα, έλεγα βλακίες, δεν ήξερα. Πρέπει να έχεις εμπειρία. Ναι. Αλλά την απέκτησες. Και εσύ σήμερα και με κάλεσε εδώ, μπερδεύεις τα λόγια σου και ξεκινάμε την αρχή πάνω. Με μπλόκαρες. Το ξέρω, δεν είσαι μοναδική. Με μπλόκαρε, παιδιά μου. Τον μπλόκαρα τη Μενεγάκη τώρα. Δεν έχω θέμα. Ναι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Πάει η θητεία. Θέλω να σε ρωτήσω, τι πιστεύεις ότι άφησες ως παρακαταθήκη στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Γιατί έχεις κάνει πολλά πράγματα. Άκου να σου πω. Μπερδεύεις λίγο και λογικό. Τι θεωρείς ποιο είναι πιο σημαντικό που έκανες. Μην μπερδεύεις κάποια πράγματα. Εγώ ήμουν νομάρχης. Ναι. Στην νομαρχία τι άφησα. Δηλαδή ένα σκαλοπάτι πάνω από το Δήμο. Εντάχει θα σας πω τα έργα. Εμείς αφήσαμε έργα. Ναι, δεν αυτά ψήφισε, τα έργα δεν ψήφισε ο λαός ούτε τον Ζωμιάδη που ντύθηκε Ζωρό. Ή τραγουδούσε ή έψελνε, έπαιζε μπάλα ή δεν ξέρω τι, ντύθηκε Άγιος Βασίλης και μοίραζε παιχνίδια, όχι στην πλατεία Συντάγματος και στην Αριστοτέλους, αλλά στα χωριά.
Αφήσαμε 145 νέα σχολιά, όσα δεν κάνανε όλες οι νομαρχίες, κάναμε μόνοι μας. Μπράβο! Κάναμε τον κόβο της λαχαναγοράς, είναι έργα τα οποία δεν μπορείτε να τα φανταστείτε. Κάναμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που διευκολύνονται οι τουρίστες το καλοκαίρι στη Χαλκιδική, Ποτίδια, Κασανδρία. Κάναμε 450 αθλητικά έργα, γιατί είμαι παιδί του αθλητισμού. Κάναμε 12 γέφυρες. Κάναμε ένα νέο νομαρχιακό κτίριο που δεν υπάρχει στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Κάναμε περιφερειακούς δρόμους. Κάναμε πάνω από 1000 άλλα μικρότερα ή μεγαλύτερα έργα. Κάναμε μια λεωφόρο στην περιοχή του Ροκάστου, σαν να πηγαίνει στην Κηφισιά. Ήταν μια λωρίδα, ή κάναμε 4 λωρίδες. Κάναμε τεράστιο έργο. Αντιστοιχώς όμως, ούτε ο κύριος Αυτιάς, ούτε ο κύριος Παπαδάκης, τότε με βγάζαμε το πρωί μέχρι το βράδυ, τώρα με ξεχάσανε, προβάλλουν αυτά. Θέλω να σκοτωθώ με τον Παπαδημούλη, με τον Σκουρδέλη. Δηλαδή, πουλάει το αίμα, δεν πουλάει το θετικό, δεν πουλάει τι λείπει σήμερα από τη χώρα μας, η αλήθεια του πολιτικού κόσμου. Δεν ακούμε αλήθειες. Βάλαν όλοι ένα προσωπείο. Όχι το μασκαράδον τώρα, γιατί οι πολιτικοί 365 μέρες μάσκα φοράνε. Έτσι κάποια στιγμή πρέπει να τη βγάλουν και να πούν την αλήθεια. Κάναμε έργο. Πάντως κάνατε έργο και συγχαρητήρια, παιδιά. Όλοι το team που ασχοληθήκατε και φέρατε έργα στην Ελλάδα. Να τα λέμε και αυτά, γιατί εγώ νόμιζα 16 ορχήστρα εδώ να χορέψουμε τώρα απόκριση. Στην επόμενη εκπομπή κάτι θα κάνουμε. Θα σε καλέσουμε όταν είναι να το οργανώσουμε. Έμαθα πας ταξίδι. Θα πάω. Έτσι άκουσα. Λάθος κάνω. Όχι, δεν πάω. Τη βαλίτσα γιατί κρατάς. Για το... το είχαμε κάνει στην αρχή της εκπομπής. Σκεφτόμασταν ένα κόνσεπτ και πήραμε μια βαλίτσα. Λοιπόν, πάω να σε συνεχίσω. Θα σε βγάλω τώρα από το παρελθόν. Θα σας πάω στο τώρα. Θα σου κάνω μια ερώτηση που την έχουν κάνει. Όπως λέει το τραγούδι, θα σου κάνω μια ερώτηση. Ναι, ακριβώς. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Σε αγαπάει όπως εγώ. Το ξέρω, εγώ και σε σκέπτομαι. Ακριβώς. Γι' αυτό και τρακέρνω. Έτσι ακριβώς. Πάμε. Θέλω να σε ρωτήσω. Κοίτα, πάρε καλή εικόνα, γελάσαι. Σου κάτω, κάνανε την πρόταση να μπει στο παιχνίδι. Ναι. Το σκέφτηκες αρχικά πολύ και είπες ναι, κατευθείαν έρχομαι. Η πρώτη σκέψη μου ήταν όχι. Ούτε η οικογένειά μου, ούτε οι φίλοι μου, ούτε συνεργάτη μου ήταν θετική. Αλλά κάποια στιγμή μου γύρισαν πόντιο στο μυαλό και λέω θα πάω. Όλοι ήταν απέναντί μου, δική μου. Και πήγα, γιατί εγώ είμαι ένα μυαλό αγύριστο. Αν πω κάτι θα το κάνω. Κοίταξε, όλοι οι Έλληνες. Και ήταν ένα μεγάλο σχολείο. Για μένα η Φάρμα ήταν ένα μεγάλο σχολείο. Μπήκα άλλος Παναγιώτης και βγήκα διαφορετικός Παναγιώτης. Βγήκα σοφότερος. Αυτό το είδα σε συνέντευξή σου που το ανάφερες. Μίλησα με τη μητέρα Γη, όλοι έχουμε μία μητέρα, τη μάνα μας, την Παναγιά, όποιος πιστεύει, αλλά γνώρισε και τη μητέρα Γη. Αυτή η Γη, η μάνα που θρεύει όλη την οικουμένη. Χωρίς τη μητέρα Γη, ούτε στη σελήνη πας, τίποτε δεν κάνεις, όλα από εκεί ξεκινάνε. Εμείς το ξεχνάμε αυτό, πρέπει να σεβόμαστε. Τη μητέρα Γη πρέπει να τη σεβόμαστε. Έτσι ακριβώς. Από εκεί πέρα γνώρισα χαρακτήρες. Θεωρώ ότι διαφορετικές προσωπικότητες. Πέρασα κάποια μηνύματα, πήρα κάποια από τα νέα παιδιά, 18-17, διαφορετικοί χαρακτήρες. Γνώρισα του Σταμάτη, ο οποίος ακόμα έχει ξεβιδώσει τις Βίδες ακόμα πιο πολύ. Του λέω Βίδος, αυτός ξεβιδώνει ακόμη. Μιλούσε με τα προβατάκια, με τις κατσίκες, με τα μανταρίνια, με το Δία, κάθε πρωί Δία. Ο καθένας όπως τη δει. Τι Δία, πού είναι ο Δίας και το βλέπουμε. Μόνο ο μόνος που έβλεπε το Δία. Ήταν μεγάλο σχολείο και ειλικρινά χαίρομαι. Αλλά πέρασα δύσκολα. Χωρίς φαΐ, χωρίς ύπνο, ναι, αυτό... με αγκαρία 40 μέρες. Αυτά είναι για παιδάκια 34 χρόνια. Καταρχήν, αυτό που βιώσατε ήταν σαν ένα παράλληλο του Survivor. Όχι, όχι. Και είναι πιο μα και δύσκολο. Εκεί δυσκολεύονται στο φαΐ. Είναι πιο δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο. Εννοείται. Τώρα λέμε την άλλη. Πολύ πιο δύσκολο. Έχει περισσότερα αγωνίσματα. Εδώ, όταν έφυγα εγώ και ο Σταμάτης και κανένα δυο ακόμη, μετά γίνανε ιδεολοπλοκίες. Οι φασαρίες, οι ομάδες, οι έρωτες. Δεν είχα καμία θέση εγώ σε αυτά. Και καλά έκανα και έφυγα. Έφυγα μόνος μου φυσικά. Δεν. Το αποφάσισα, πες. Όχι, του είπα θα έρθω μέχρι εκεί που θα αντέξω. Έπειτα πρέπει να σας πω πράγμα που δεν ξέρετε, ότι εγώ είχα πολλαπλά τραύματα στο κορμί μου. Πέρασα κορονοϊό δύσκολο στο νοσοκομείο. Είχα 5 κατάγματα, χτύπησα με το μηχανάκι, γιατί εγώ κινούμαι το μηχανάκι. Είχα 2 μήνες ήμουνα ξάπλα, έτσι, ακίνητος. Όλα αυτά μου δημιούργησαν τραύματα και στο κορμί και στην ψυχολογία. Ψυχικά, και οι γιατροί ξέχασαν από ότι μου το απαγόρευαν να πάω. Αλλά λέω, εγώ δεν βαριέσαι. Πόνεσα. Έκανα
καταρχά τις πρώτες μέρες έκανα κινήσεις που ξεχάστηκα εγώ. Έκοβα ξύλα, κουβαλούσα. Αυτά ήταν λίγο δύσκολα. Μου δημιούργησε κάποια. Εντάξει. Πάει και αυτό. Το επόμενο. Έχουμε και επόμενο. Μια χαρά. Να σου πω κάτι. Δηλαδή στο επόμενο που θα κάνω. Θα με ξανακαλέσεις. Εννοείται καλέ. Εννοείται. Θα πάω σε κάτι στυλ Κοκλώνη. Θα πάω να τραγουδήσω. Θα πάω να δούμε. Τα φιλιά μας στον Κοκλώνη! Θα δούμε. Κάτι ετοιμάζω. Κοίταξε. Ό,τι και να κάνουμε στη ζωή, καλό είναι. Άκου να σου πω. Στη ζωή. Και μάλλον ο Θεούλης μας έδωσε αυτό το χάρισμα, το οποίο ό,τι καλό έχουμε πάνω μας πρέπει να το μοιραζόμαστε. Ωραία. Η ζωή είναι στιγμές, είναι εικόνες. Δεν το ξέρουμε το αύριο. Ζήσε, ζήσε, ζήσε. Ζήσε το τώρα. Εμείς όμως το θυμόμαστε μετά τα 70 και τα 60. Η ζωή δεν τελειώνει ούτε στα 90. Η ζωή τελειώνει όταν τελειώνει το λαδάκι. Άρα εγώ τι κάνω, μέχρι να κλείσω τα μάτια μου κάνω αυτό που γουστάρω. Και εδώ που ήρθα το γουστάρω. Κάνει. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας. Ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου το έκανα γιατί το αγαπούσα. Είμαι εραστής και της πολιτικής και της σχέσης μου, τις προσωπικές και τις κοινωνικές και τις ανθρώπινες και τις αθλητικές. Πρέπει να είσαι εραστής, να αγαπάς. Αν δεν αγαπάς, έχεις αποτύχει. Αυτό που κάνεις εσύ και οι συνεργάτες εδώ, το γουστάρετε και το κάνετε. Ναι. Αλλιώς δεν θα είσαι ναι, 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 το βλέπω στα πρόσωπα των παιδιών του συνεργατών σου. Δεν βλέπεις ότι τους βλέπω, ούτε αυτοί νομίζουν ότι εμείς πόντι παντού έχουμε μάτια. Τι έχετε να πείτε, έχετε το μικρόφωνο εκεί. Μιλάς σε τριβουλίδι τώρα, αλλά δεν το ξέρει. Είναι ο γλύπτης μας εδώ, κάνει γλυπτά. Έχει φτιάξει πολλά, Ο γλύπτης και ο ζωγράφος. Πρέπει να ζωγραφίζεις τη ζωή. Είναι μεγάλο προτέρημα να ξέρεις να ζωγραφίζεις. Να ζωγραφίζεις την ψυχή σου. Μεγάλη υπόθεση. Σωστά. Με καταλαβαίνουν τώρα. Δεν με καταλαβαίνουν. Εννοείται. Μεγάλο προσώπη. Με... Μα, μα ζωγραφίζεις από την ψυχή του. Έτσι. Αν δεν έχει το μεράκι, δεν κρατήσει. Αν δεν έχει όλη, δεν θα του βγάλει τίποτα. Και ένας καλλιτέχνης είναι ένα αιώνιο παιδί. Αιώνιο παιδί σε καλλιτέχνης. Αιώνιο παιδί. Και ταξιδεύει αυτός, ταξιδεύει, έτσι. Ταξιδεύει. Λέει κούκλα μου. Εμένα αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ σε εσάς, όλα αυτά τα χρόνια... Σε μάθει άλλη μόνος μου. Βλέπει όλες τις ζωές. Όλες τις ζωές που έχετε ζήσει, γιατί μία μέρα δική σας είναι ολόκληρη ζωή αυτό δική αυτό δεν μας. Έλεγα το κουτσαβάκι μέσα, το ρεμπέτι. Όλη η ζωή σου, 24 χρόνια, τι μάγκες να μου πουλήσω. Όλη η ζωή σου μια εβδομάδα δική μου είναι. Πραγματικά. Χα. Μυαλό δεν είχε όμως. Αυτό μάλλον. Λοιπόν που μου άρεσε πάντα είναι που ήσασταν ένας άνθρωπος και που είσαστε ακόμα που δεν έχει ταμπού και δεν είσαστε στημένος. Γιατί δεν φοβάμαι όλους... να τσαλακώνουμε, αυτό θες να πεις. Ακριβώς. Γιατί ενοχρώ κανέναν. Όχι, καλά το κάνεις. Ακριβώς. Καλά. Σε ρώτησα εγώ, εσύ με ρώτησες αν μ' αρέσουν αυτά που κάνεις. Μόνο όταν ενοχλώ. Δίθηκα ζωρό, ενόχλησα κανέναν. Όχι, ως καλά. Πολιτικός, ας να μιλήσεις και να το αφιάκανες. Πόσοι τσαλακωθήκαν. Ρωτάς και απαντάς. Άσε να μιλήσει και κανένα. Μια ώρα είμαι εδώ, δεν έχω μιλήσει. Με την καλήθεια λέω. Μόνο σήμερα. Καλά το κάνατε και τσαλακωθήκατε. Μα δεν με αφήνει να μιλήσει. Ωραία, μιλά. Πρόσεξε με. Ο Ζωρό τι ήταν. Ο προστάτης των φτωχών και των αδυνάτων. Σωστά. Δεν ενόχλησα κανέναν. Αλλά ζηλεύουν. Ζηλεύουν αυτά που δεν μπορούν να κάνουν. Άλλοι μετά κάνει κανείς. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τον πολιτικό, ρε φίλε. Εγώ είμαι εραστής της πολιτικής. Γιατί ως πρώτος βουλευτής το 2002 που θα γινόμουν υπουργός σε δύο χρόνια, υφυπουργός, σηκώθηκα και έφυγα και πήγα να ματώσω στην νομαρχία. Μάτωσα 10 χρόνια. Δεν είναι εύκολο. Το βουλευτιλίκι, πολυτέλεια είναι. Σαλόνι. Ναι, όχι. Ναι, όχι. Ό,τι πει το κόμμα. Εκεί στην νομαρχία, ό,τι αποφάσισα εγώ, δεν είχα κανένα με τηλεύω να μου λέει θα κάνεις αυτό. Ναι. Γι' αυτό και ερχόταν και προσκυνούσαν όλοι. Σωστά. Μα γι' αυτό και εμένα. Στην ουσία αυτό είναι που μου άρεσε και μου αρέσει όλα αυτά τα χρόνια σε σας. Ευχαριστώ, με τιμούν τα λόγια σου. Όχι, να είστε καλά, είναι η αλήθεια. Και σας έχω όλους πω ότι καλύτερο, έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Απλώς να τονίσω σε αυτό. Άσε ψευκαρδενικό μιλάμε, είπα μη διαντικέ, μια παρέα είμαστε εδώ τώρα. Συγγνώμη, το ξέρω ότι... Λοιπόν, πάω να συνεχίσω λίγο. Αυτό που πετάχτηκα είναι να πω ότι πλέον σε αυτή την εποχή πολλά άτομα τσαλακωνόμαστε και δεν μας χαλάει κιόλας. Να τα λέμε, τώρα έχουν Πράβο, αρχίσει. Από τη στιγμή που το πιστεύεις και δεν σε ενδιαφέρει. Μα το βλέπω. Το βλέπω και στις εκπομπές. Το ένα δεν τους νοιάζει τώρα που τσαλακώνονται. Γιατί βλέπουν ότι αρέσει και στον κόσμο. Δηλαδή, πραγματικά να είσαι ο εαυτός σου, να δοκιμάσεις και κάτι διαφορετικό. Παιδιά, ο λαός είναι πνιγμένος. Πνιγμένος. Τον έχουμε βάλει εμείς πολιτική μια θηλιά και τον πνίγουμε.
κατηγορούμε την νεολαία. Ποια νεολαία? Εμείς οι πολιτικοί διαμορφώνουμε αυτή την κοινωνία και διαμορφώσαμε μια κοινωνία όχι αντάξια της ελληνικής νεολαίας. Εμείς φταίμε. Γεννήθηκε ένας ναρκωμανής, εγκληματίας, χασάπης. Εμείς διαμορφώνουμε την κοινωνία και αναγκάζουμε τα παιδιά μας να φτάνουν στα άκρα ή να ψάχνουν να βρουν τα διαβατήριά τους να πάνε στο εξωτερικό. Γιατί δυστυχώς στη χώρα μας, λυπάμαι που το λέω και εγώ παιδιά, δεν έχουμε μέλλον με τα μυαλά που πάμε. Σε λίγες δεκαετίες θα είμαστε ξένοι στην ίδια μας τη χώρα. Μας έχουν πλακώσει ξένοι και μάλιστα όχι χριστιανοί, μουσουλμάνοι. Τέλος πάντων, άλλο είδος συζήτηση. Καλά, δεν πειράζει. Εσύ θα λες τα δικά σου και εγώ τα δικά μου. Ναι, εγώ είμαι ψυχαγωγική. Είμαι εδώ να λέω αυτά που θέλεις εσύ. Όχι. Θα φορέσω τον άλλο, να περιμένει ο άλλος. Όχι, καλέ, βρέστε. Ίσα-ίσα. Απλώς θέλει μεγάλη συζήτηση και... Δεν μας παίρνει ώρα. Να, θέλει μεγάλη συζήτηση. Τελειώσαν οι πέντε ώρες. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Δεν τελειώσαμε. Πραγματικά, τιμή μας που ήσασταν μαζί μας. Μην το ξαναπείς. Και... Πρέπει να καταλάβουμε εμείς, όλοι οι πολιτικοί, όσο ψηλά και φτάσουμε, να μην ξεχνάμε όπου ξεκινήσαμε. Σωστά. Όλοι. Εγώ αμφιβάλλω αν ήρθε εδώ πολιτικός στο κανάλι να κάνει εκπομπή. Το λέω αυτό γιατί στα μεγάλα, στα μικρά κανάλια που ξεκινήσαμε στη Θεσσαλονίκη, πριν 30 χρόνια, τώρα εγώ βγει, ακόμα και στο CNN έχω βγει, και μου λέει, μα γιατί πας πάλι... Γιατί από εκεί ξεκίνησα. Χρωστάω σε αυτά τα κανάλια. Σωστά. Εγώ χρωστάω σε εσένα. Χρωστάω σε εμένα, μου λες τιμή μου. Ποια τιμή δική μου. Τιμή δική μου. Αν σου σκέπτονται αυτοί που 10 χρόνια με παρακαλούσαν και τώρα με ξεχάσανε. Γι' αυτό θα πάω και στο οποιοδήποτε κανάλι περιφερειακό, τοπικό που θα με καλέσουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Τελειώσαμε. Εγώ να ευχαριστήσω και περιμένω την πρόσκλησή σας, αλλά την επόμενη φορά αν δεν έχετε ορχήστρα δεν έρχομαι. Όχι, θα έχουμε ορχήστρα. Θα σας καλέσω με ορχήστρα. Θα έρθω ζωρό. Έτσι! Και συνεχίζουμε εδώ με τα αστέρια μου. Πριν ξεκινήσουμε να πω ένα ευχαριστώ στη Δέσποινα Δημότση, στην εφημερίδα Ενημέρωση Πελοποννήσου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη και πάμε να ξεκινήσουμε εδώ με τα αστέρια μου. Τι μας έχετε ετοιμάσει? Λόγω των ημερών, είπαμε να αναφερθούμε λίγο στα έθιμα της Καθαράς Δευτέρας. Το έχουμε και σήμερα. Ναι, έτσι. Γιατί είναι κάποια πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή, ο περισσότερος κόσμος ξέρει κλασικά τη λαγάνα, το χαρταέτο. Πράγματα πολύ κοινά και πολύ γνωστά. Ωστόσο, σε κάποια μέρη της Ελλάδας υπάρχουν κάποια πιο ιδιαίτερα έθιμα. Mm-hmm. Εγώ έψαξα και βρήκα έτσι 4-5 που θα ήθελα να τα αναφέρω. Γιατί είναι έτσι λίγο όμορφα, έχουν πλάκα. Για παράδειγμα, στη Θήβα γίνεται ο βλάχικος γάμος. Ωραίο. Τι είναι όμως αυτό? Πρόκειται για ένα πανάρχαιο, λέει, έθιμο που πραγματοποιείται παραδοσιακά με το ξύρισμα του γαμπρού και το στόλισμα της νύφης. Η πλάκα όμως ποια είναι? Η νύφη είναι άντρας. Δηλαδή, ένας άντρας δίνεται νύφη. Ναι. Αυτό παραπέμπει στην αρχαιότητα, να ξέρεις. Αλήθεια, θα μας τα πεις μετά. Οι ηθοποιοί βασικά στην αρχαιότητα, τους γυναικείους ρόλους άντρες ήταν. Συνέχισε. Μάλιστα. Εντάξει, αυτό είναι το ωραίο της αποκρίας που αλλάζουμε και λίγο τους ρόλους, έτσι. Ναι, και μπορείς να κάνεις τα πάντα και δεν θα σε παρεξηγήσει κανείς. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς κάναμε στην προηγούμενη εκπομπή τα πάντα και δεν μας παρεξήγησε κανείς. Σωστά. Γιατί και περάσαμε καλά και δώσαμε ψυχαγωγία. Εμένα ξέρεις τι μου αρέσει? Το αλευρομτζούρωμα που γίνεται στο γαλαξίδι. Α, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Είναι, έχω εδώ πέρα να σου πω και άλλα που θα σ' αρέσουν. Για πες. Ένα άλλο έθιμο είναι το έθιμο του αγά, το οποίο έχει ρίζες από την τουρκοκρατία. Ναι. Αυτό αναβιώνει στα Μεστά και στους Ολύμπους της Χίου, δηλαδή σε δύο χωριά της Χίου. Ναι. Ο αγάς είναι ένας αυστηρός δικαστής, ο οποίος δικάζει και καταδικάζει με χιούμορ και πειράγματα τους θεατές του εθίμου. Δηλαδή, ένας παριστάνει τον αγά και κάνει ένα υποτίθεται λαϊκό δικαστήριο και καταδικάζει τον κόσμο που είναι εκεί και βλέπει, αλλά με πειράγματα και με αστεία. Πώς γίνεται ένα πράγμα στα θεατρικά, τις κωμωδίες και τα που ναι. πειράζουν τον κόσμο από ναι, κάτω, ναι, ναι, ναι. τις επιθεωρήσεις. Ναι. Κάπως έτσι. Ωραίο. Υπάρχει όμως και στην Κάρπαθο
ένα έθιμο που λέγεται το έθιμο αντίστοιχο, που είναι το Λαϊκό Δικαστήριο Ανήθικων Πράξεων. Δηλαδή, αλήθεια, τι έχουν δει. Ναι. Και τι θα καταδικαζόμουν σε θάνατο. Εννοείται. Εσύ δεν υπήρχε περίπτωση να γλιτώσεις. Και η πλάκα ποια είναι όμως, παιδιά, ακούστε εδώ. Κατά τη διάρκεια του εθήμου αυτού, ανταλλάσσονται απρεπείς χειρονομίες μεταξύ των θεατών και γι' αυτό οδηγούνται στο δικαστήριο. Από τους τζαφιέδες. Οι τζαφιέδες είναι οι χορφύλακες. Και πηγαίνουν λοιπόν, όπως είπαμε, στο δικαστήριο για να απονομεί δικαιοσύνη και να αποκατασταθεί η τάξη στο νησί, ας πούμε. Γιατί υποτίθεται ότι είναι ανήθικα αυτά τα πράγματα τώρα να χειρονομεί. Εγώ θα ήθελα να ήμουν στο δικαστήριο. Εσύ θα δίκαζες και θα καταδίκαζες στον εξοικία. Έτσι ακριβώς. Ένα άλλο έθιμο είναι του κουτρούλι ο γάμος, παιδιά. Το έχετε ακούσει που λέμε στου κουτρούλι το γάμο. Έτσι. Έλα βρε χαραλαμπή να σε παντρεύει. Κάπως έτσι. Του κουτρούλι ο γάμος, λοιπόν, λαμβάνει χώρα στη Μεθόνη. Η αναβίωση ενός πραγματικού γάμου που άφησε εποχή κατά τον 14ο αιώνα. Συντελείται κάθε καθαροδευτέρα με έντονη σατυρική διάθεση και πειράγματα για την ύφη. Δηλαδή, φαντάσου τι γίνεται εκεί πέρα. Χαμός. Γι' αυτό το έχουμε πάρει. Χαμός. Το έχουμε πάρει τώρα και λέμε τι έγινε εκεί πέρα. Άσο, έγινε του κουτρούλι ο γάμος που λέμε. Ναι. Το έχουν πάρει, την έκφραση την έχουν πάρει από αυτό. Ένα τελευταίο τώρα έθιμο που θέλω να σας πω είναι το έθιμο του αχυρένιου γλυγοράκι στη Βόνιτσα. Για πες. Όπου ένας αχυρένιος ψαράς, δεμένο σε ένα γάιδαρο, γυρνάει σε όλο το χωριό για να καταλήξει σε μια φλεγόμενη βάρκα ανοιχτά της θάλασσας. Τι λες τώρα. Τώρα αυτό, ρε παιδιά, ακριβώς τι θέλει να μας δείξει, δεν μπορώ να πω ότι το έχω καταλάβει και 100%. Κοίταξε, τώρα πάμε στις ρίζες πολλών αυτών των εκδηλώσεων. Είναι, όπως πάντα, για μας η αρχαία Ελλάδα. Ακριβώς. Έχουν να κάνουν οι εορτές οι οποίες είναι ανοιξιάτικες, που έχουν να κάνουν με τα στοιχεία της φύσεως και την αναγέννηση τη σπορά και τον καρπό που βγαίνει και που έχουμε και το ψυχο Σάββατο και όλα αυτά, είναι αρχαία ελληνικά έθιμα διονυσιακά. Οι εορτές έχουν ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα. Μεταβάλλονται κιόλας με τα χρόνια. Δεν εννοείται μεταβάλλονται. Αλλά όλο αυτό και η φωτιά έχει να κάνει με τον καθαρμό, η θάλασσα είναι τα καθαρτήρια. Κάθαρση δηλαδή. Σε τελετουργικά στην αρχαία, στα Λευσίνια πηγαίνανε στο Φάλιρο και πλένονταν με θαλασσινό νερό, με αλάτι. Άρα όλα αυτά κάπου σε μια λανθάνουσα κατάσταση περάσανε διαχρονικά στην εποχή μας. Όλες αυτές οι τα προσωπία που φοράνε και τα λοιπά είναι διονυσιακά. Γιατί βάζεις το προσωπείο. Προσωπία εννοούν μάσκες. Να τα λέμε, ναι. Να τα καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνει ο κόσμος. Ας ανοίξω και κανένα Google. Δεν πειράζει. να τα λέμε. Και λοιπόν, και χτυπάνε, είχαν τα πόδια και χορεύανε, βάζανε την τριγιά στο πρόσωπό της. Η τριγιά είναι το κατακάθι, το κατακάθι του κρασιού, ναι, που αλυφόντουσαν, ξέρεις, σαν μούστος. Και έτσι. Έχουν εινοποσία, διθύραμβοι, φαλιφορίες. Αυτά όλα πράγματα είναι τελετουργικά αρχαία ελληνικά, τα οποία μέσω των τελετουργικών χωρών εορτάζαν την αναγέννηση της φύσεως. Το ψυχοσάββατο στην αρχαιότητα ήταν και τα ανθεστήρια που γιορτάζανε τις ψυχές, για τις ψυχές των πεθαμένων. Ναι, εδώ βλέπουμε μια σκηνή από έναν πίνακα που έχει ένα χορό μέσα στη φύση. Το ψυχοσάββατο είναι συνδεδεμένο με τα ανθεστήρια, το οποίο έχει να κάνει πάλι με το διονυσιακό, με τη βλάστηση, με τη φύση, με την αναγέννηση, με την ψυχή, να εξευμενήσουν τα πνεύματα, γιατί η φύση το χειμώνα είναι σαν πεθαμένη. Και όταν κάνεις αυτό το ξεφάντωμα και τη χαρά και τον κραδασμό, το οποίο το έχουν πολλές φυλές. Τα χτυπάς τα πόδια σου κάτω στη γη, βλέπω οι Ινδιάνοι, Αμερικής, Αφρικανικές φυλές. Πεντοζάλι. Όλα αυτά. Χτυπάς στη γη. Τι είναι, σαν να λες ξύπνα. Έρχεται η άνοιξη. Η άνοιξη. Και φέρε μας καλή σπορά. Η Καθαρά Δευτέρα ήταν η γιορτή η οποία ονομάστηκε και Κούλουμα. Υπάρχουν δύο εκδοχές. Η λέξη Κούλουμα μπορεί να είναι από τη λατινική λέξη που σημαίνει το τέλος. Άρα τέλος των απόκρεων. Το άλλο είναι κούλουμα, κόλουμ, ίσως να έχει να κάνει και με την κολώνα. Γιατί τα πρώτα λένε, την πρώτη Καθαρά Δευτέρα εορτάστηκε στις στήλες του Ολυμπίου Διός, που είναι κολώνες. Οπότε μπορεί να βγει. Που πάμε στις κολώνες. Που πάμε κολώνες, κούλουμα. Μπορεί να βγει και παραφθορά από εκεί. Τι άλλο έχουμε να πούμε πάνω σε αυτό. Έχουμε να πούμε φυσικά για τη λαγάνα. Η λαγάνα δεν είναι σύγχρονο. Μα ζητάνε, ρε παιδιά, τι έγινε. Μα ζητάνε, ακούσανε για λαγάνα και χτυπάνε τα τηλέφωνα. Δεν τις έφτανε που τρώγανε άλλο. Βέβαια. Λοιπόν, η λαγάνα είναι
αρχαίο, έτσι λεγόταν και στην αρχαιότητα. Αλήθεια. Ο νέος Αριστοφάνης, μάλιστα την ονομάζει Λαγάνα στις εκκλησιάζουσες. Και ο Οράτιος, στα κείμενά του, αναφέρει ότι γίνεται τον γλυκίσμα των φτωχών. Ο Χαρταετός τώρα, πού μπήκε ο Χαρταετός? Και έχουμε εδώ πέρα. Μπράβο, ο Χαρταετός. μπορεί να τον ξέρουμε ως κινέζικο έθιμο, γιατί από εκεί ήρθε, εντάξει. Αλλά υπήρχε κάτι σε στυλ Χαρταετού και στην αρχαία Ελλάδα. Αλήθεια. Ναι. Ο Αρχίτας, τον 5ο π.Χ. αιώνα, στον Τάραντα της Νότιας Ιταλίας, είχε πειραματιστεί με υπτάμενα σκεύη σαν Χαρταετούς με ύφασμα. Και υπάρχει νομίζω και σε ένα αγγείο, κάτι σαν πουλί που το τραβά μια κοπέλα. Αλλά ο Χαρταετός, όπως το ξέρουμε τώρα, έρχεται από την Κίνα. Που μέσω της Κίνας ήρθε, πήγε για Ιαπωνία και πέρασε και στην Ευρώπη. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ρε, γιατί ο Χαρταετός, σκέψου. Γιατί. Το οποίο το πήραμε σχεδόν αυτούς από τους Κινέζους το έθιμα. Γιατί οι Κινέζοι προσπαθούν να φτάσουν να εξυψώσουν το θέμα της ψυχής στο θείο. Άρα ταυτίστηκε ωραία. Σηκώνεις το αυτό και όσο πιο ψηλά πάει ο Χαρταετός στον ουρανό, θα σε ακουστούν οι προσευχές σου. Τώρα είναι σαν να τον πετάμε μέσα. Αναρωτιέμαι πάντως καμιά φορά αν υπάρχει κάτι που να μην έχει ρίζες στην αρχαία Ελλάδα. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, sorry. Μας πετάει Χαρταετό τώρα. Σας πετάω Χαρταετό και σας κόβω. Γιατί θα κλείσουμε για να δώσουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Τι να κάνουμε. Την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε να τα λέμε. Έτσι. Γεια σας.